Είμαστε εκεί ακριβώς που έχεις μείνει. Πάμε, Ελένη Ιατρού, να μας δείξει τι συνέβη. Λοιπόν, πριν από λίγα λεπτά, έλα, Ελένη. Μέρα, καλημέρα λοιπόν, και μπορείτε να δείτε με τη βοήθεια της Χριστίνας Δημητρούδη. Είμαστε στην οδό Ωραιοκάστρου με περιφερειακή. Μπορείτε να δείτε σε αυτό εδώ το σημείο το αυτοκίνητο. Δύο αυτοκίνητα συγκρούστηκαν με αποτέλεσμα το ένα από τα δύο να καταλήξει. Κατέβαινε από την Καδά για να μπει στο κέντρο. Το άλλο αυτοκίνητο ανέβαινε, θα έστριβε. Αυτό εδώ το αυτοκίνητο, αυτό που βλέπετε, έχει πέσει πάνω στο φανάρι και έχει γκρεμίσει όλο το τοιχείο. Μπορείτε να δείτε και από εδώ την Τζαμαρία, η οποία έχει σπάσει. Πήγαινε με μεγάλη ταχύτητα, Ελένη, έτσι. Ακριβώς. Ο δρόμος αυτός λοιπόν που κατεβαίνει, από ό,τι μας λένε, είναι ακριβώς κάτω από την περιφερειακή. Βλέπετε εδώ πέρα ότι τα αυτοκίνητα, να πούμε ότι δεν έχουμε θύματα, Ελένη, έτσι. Και όσοι έχουν επιχειρήσεις, έχουμε μόνο έναν ελαφρά τραυματία, τον ιδιοκτήτη του και οδηγό του αυτοκινήτου, που έχει πέσει πάνω στο φανάρι. Από αυτό εδώ το δρόμο, από ό,τι λένε λοιπόν οι ιδιοκτήτες, κατεβαίνουν με πάρα πολύ μεγάλη ταχύτητα. Με αποτέλεσμα πάρα πολλές φορές να έχουμε τροχέα. Δείτε εδώ πέρα το αυτοκίνητο, παραλίγο θα έμπαινε μέσα στο κατάστημα. Τα έχει διαλύσει όλα, και τυχεία και κολόνες, τα έχει πάρει όλα παραμάζωμα. Καλή σας ημέρα, είσαι στο οδηγό του αυτοκινήτου που στην ουσία σας συμβούλησε. Να τελειώσουμε πρώτα με την αστυνομία. Να μας περιγράψετε λίγο τι έγινε για να καταλάβουμε κι εμείς. Είστε καλά. Αισθάνομαι καλά, εντάξει, αλλά έχω μια ταραχή από το χτύπημα. Δεν έχει άνθρωπο. Ερχόμουν από Τούμπα, ήθελα να στρίψω. Μάλιστα, ναι. Ήθελα να στρίψω για να πάω στο στρατόπεδο του Παπακυριαζής στον Εύωσμο. Άναψε κόκκινο, σταμάτησε στο φανάρι. Όταν άναψε το πράσινο, ξεκίνησε για να στρίψω αριστερά. Ο κύριος ερχόταν από πάνω με κατεύθυνση. Ταραβίασε το κόκκινο και χτυπήσαμε. Έτρεχε. Ναι, έτρεχε. Αφού είσαστε καλά, όλα καλά, να δούμε τους ιδιοκτήτες. Μας μιλούσαν πολύ ταραγμένοι πριν από λίγο. Καλή σας μέρα. Ανοίγετε τώρα το μαγαζί. Ευτυχώς δεν υπήρχε άνθρωπος μέσα. Ευτυχώς αυτή τη φορά. Είναι η πολλωστή φορά που δεν υπήρχε άνθρωπος. Έχει ξαναγίνει, δηλαδή εκεί. Μα αφού έγινε, ναι. Ήρθα μετά 10 λεπτά. Ναι. Αλλά όπως βγάζω τώρα πράγματα, θα μπορούσε να ήταν αυτή η στιγμή. Βέβαια, είναι... από εδώ βγαίνετε, έτσι. Βέβαια, από εδώ πέρα βγαίνουμε, από εκεί πέρα είναι είσοδος ή άλλοι του μαγαζιού, ερχόμαστε. Και όχι εμείς. Και ο κόσμος περνάει από εδώ πέρα. Έχει ξαναγίνει. Πολλές φορές. Πάρα πολλές φορές. Και έχω μιλήσει και σε αυτούς που έχουν κάνει τα έργα ότι εδώ θα γίνουν ατυχήματα. Έχουμε πει και στην αστυνομία ότι θα γίνουν ατυχήματα. Αλλά δεν υπάρχει τίποτα, καμία θηρία. Μήπως πρέπει να ενισχύσουν εκεί το τυχείο, να βάλουν συνεργές, κάτι πρέπει να κάνουν. Δεν έχει κάτι απλό. Δεν έχει γκρεμιστεί. Θα ρίξω κάτι απλό. Δεν ξέρω πού θα περάσει. Εδώ αυτή την κολόνα. Δεν ξέρω πού είναι από απέναντι. Την έχουμε αλλάξει δύο φορές αυτή την κολόνα. Μεταλλική για να το προστατεύετε το σημείο. Ακριβώς. Δύο φορές. Έτσι, από θαύμα σαν να έχει δίκιο. Βέβαια. Και έχετε είσοδο και από την άλλη πλευρά. Συγγνώμη τώρα. Βλέπετε εδώ πέρα το φανάρι. Έχει ξυλωθεί τελείως. Βεβαίως. Υπάρχει και από την άλλη πλευρά και από εδώ. Υπάρχει είσοδος. Είναι ακριβώς πάνω στη γωνία. Εδώ το πεζοδρόμιο και όντως μπορεί να περάσει κόσμος. Βλέπουμε, δείτε εδώ πέρα που έχει φτάσει ο προφυλακτήρας του αυτοκινήτου. Δηλαδή ξύλωσε το φανάρι. Έφτασε εδώ πέρα ο προφυλακτήρας. Και εδώ υπάρχει και άλλη είσοδος. Και από εδώ και άλλη και αυτό. Λευκοσιδηρουργία και από εδώ και άλλο. Σας βλέπουμε και εσάς στο πατέρας του νεκρού, έτσι. Πολλές φορές έχει συμβεί αυτό. Αυτό γίνεται καθημερινά. Παραβιάζουν το σηματοδότη. Κάθε μέρα. Τρέχουν στο σημείο. Πάρα πολύ. Και το χειρότερο είναι ότι περνάνε φορτηγά, σειρώμενα. Περνάνε. Βέβαια, ένα κεντρικό σκόπο. Φορτηγά με κάψιμα. Ναι, καταλάβατε. Ναι, ναι. Για του λόγου τα λυθές. Από την πρώτη στιγμή που δώσανε. Το δρόμο σε κυκλοφορία. Καλά, τώρα είναι και τροχέα, βέβαια. Και, γίνει... και εγώ το περιμένω. Και κάθε εβδομάδα έχουμε τέτοιο επεισόδιο. Μάλιστα. Αυτό είναι το χειρότερο τώρα. Ναι, και... το καλό είναι ότι δεν είχαμε τραυματίες. Πάνω από το σημείο. Είχαμε άγιο, γιατί αν γινόταν λίγο αργότερα, θα υπήρχε περισσότερη κίνηση. Το μαζί θα είχε ανοίξει. Ο κόσμος θα περνούσε έτσι, από αυτό νωρίς, το σημείο. Νωρίς, έχει ξυλωθεί ο σηματοδότης. Δείτε το αυτοκίνητο που έφτασε σε ποιο σημείο. Το άλλο αυτοκίνητο είναι στη μέση του δρόμου. Το είδαμε, ναι, βέβαια. Να, από για το άλλο αυτοκίνητο είναι και ο προφυλακτήρας που είδες. Ακριβώς. Από το άλλο. Από ό,τι φαίνεται, ναι, γιατί είναι νομίζω... το χρώμα του νομίζω. Ακριβώς. Δημήτρη, πολύ σωστά το παρατήρησες. Από αυτό το αυτοκίνητο δεν ξέρω, ο προφυλακτήρας νομίζω ότι πρέπει να διαλύθηκε. Είναι αλήθεια και δεν έμεινε τίποτα, βέβαια. Απλά να πούμε ότι ρυθμίζεται η κυκλοφορία η τροχέα. Είμαστε στην Ωραιοκάστρου. Όσοι μπορούν να το αποφύγουν, να επιλέξουν εναλλακτικές διαδρομές, να το κάνουν τροχαία την πρώτη στιγμή εδώ και ρυθμίζει την κίνηση.